πάρει. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ο Δήμαρχος Ροβόλου εδώ μαζί μας, κύριε Παπαχαραλάμπους, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Λοιπόν, όταν λέμε επανασχεδιασμό, τι εννοούμε δηλαδή? Κύριε Ποταμίτη, υπήρχε... Διότι μας φάνηκε, τι θέλουμε να ρωτήσουμε για να είμαστε ακριβείς, μας φάνηκε ότι όταν μιλάμε για επανασχεδιασμό σημαίνει να καθίσουμε και πάλι κάτω και να κάνουμε ένα νέο σχεδιασμό. Φαίνεται ότι γνωρίζετε ήδη ποιος είναι ο επανασχεδιασμός. Ναι, ουσιαστικά αυτό θα γίνει. Θα γίνει ένα νέο σχεδιασμός. Αυτό αποφασίστηκε στην σημερινή σύσκεψη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Γνωρίζουμε ακριβώς, έχουμε βάλει τα πλαίσια τα οποία θα κινηθούμε και τώρα είναι πλέον στο Δημοτικό Συμβούλιο Στροβόλου σε συνεργασία με τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα. Πόσες λωρίδες θα ήταν και πόσες θα είναι τώρα με τον επανασχεδιασμό? Κοιτάξτε, ο αρχικός προτινόμενος σχεδιασμός μιλούσε για τρεις λωρίδες. Ναι. Δύο λωρίδες να κατεβαίνουν από το Τσέρι προς τη Λευκοσία και μία λωρίδα να ανεβαίνει προς τα πάνω. Ναι. Ο σχεδιασμός που έχει αποφασίσει σήμερα μιλάει για δύο λωρίδες. Μία πάνω, μία κάτω. Μία πάνω, μία κάτω. Μάλιστα. Και εμείς... Είναι απόφαση, δεν είναι... Είναι αυτό που συναποφασίστηκε σήμερα στη σύσκεψη με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτός ο σχεδιασμός είναι ένας ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός όπου θα εξυπηρετεί πρωτίστως τις ανάγκες των άμεσα επηρεαζόμενων, των κατοίκων, των καταστηματαρχών, των πεζών, των ποδηλατιστών και όχι των διερχομένων αυτοκινητιστών. Αυτή ήταν η προτεραιότητά μας. Αυτό λάβαμε υπόψη, αυτό πολεμήσαμε και θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερος τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την καταλυτική του παρέμβαση στο όλο ζήτημα. Μάλιστα. Βεβαίως είναι πάρα πολύ θετικό για τους ανθρώπους που είναι εκεί, ενδεχομένως και για ένα βήμα του Στροβόλου, αλλά όλοι οι παναδιερχοί, αυτοί τα αυτοκίνητα τα οποία περνούν εκεί από τον συγκεκριμένο δρόμο και χώρο, ξέρετε, έχουν ανθρώπους μέσα. Ναι. Και αν κάνουν για μια ανάμιση ώρα να περάσουν κάθε φορά, αντιλαμβάνεστε και εσείς φαντάζομαι βασανίζεστε όταν υπάρχει μποτιλιάρισμα σε διάφορους τόπους. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ταλαιπωρούνται. Είτε μένουν στον Άγιο Δωμέτιο, είτε μένουν στην Ομορφίδα, είτε μένουν στο Κέντρο της Λευκοσίας, είναι άνθρωποι όπως όλους τους υπόλοιπους. Άρα φαντάζομαι ότι λάβατε υπόψη σας τον ευρύτερο σχεδιασμό της πόλης της Λευκοσίας εκτός από ότι. Κοιτάξτε, κύριε Ποταμίτη, εμείς αυτό που λέγαμε και τονίζαμε εξ αρχής είναι ότι η λεωφόρο Τσερίου είναι ένας δρόμος τοπικής και υπερτοπικής σημασίας. Μάλιστα. Αναγνωρίζουμε ότι περνά πάρα πολλοί κόσμος από τη λεωφόρο Τσερίου. Ναι. Δεν θέλουμε να σταματήσει αυτός ο κόσμος, αλλά με το να ενθαρρύνουμε, με το να δημιουργούμε νέες λωρίδες, είναι σαν να ενθαρρύνουμε όλο και περισσότερους να διέρχονται από αυτή τη λεωφόρο. Εμείς λέμε ότι προτεραιότητα είναι αυτή που είπα προηγουμένως. Είναι οι κάτοικοι, είναι οι καταστηματάρχες, είναι οι πεζοί, είναι οι ποδηλατιστές. Και όσο φτιάχνουμε δρόμους, τόσο πολύ ενθαρρύνουμε τα αυτοκίνητα. Και να σας πω και κάτι. Σίγουρα δεν υπάρχει ο τέλειος σχεδιασμός. Εμείς εκτιμούμε με τα δεδομένα που έχουμε ότι είναι ο πιο υπαρκτός σχεδιασμός. Και αν στο μέλλον κριθεί αναγκαίο να δημιουργηθεί και νέα λωρίδα, έχει δεσμευτεί το συγκεκριμένο δρόμος. Οπότε στο μέλλον, σε κάποια χρόνια, δεν ξέρω πότε, σε 15-20 χρόνια, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, τότε θα μπορεί να εξεταστεί και η δημιουργία νέα λωρίδα. Αλλά να σας πω και κάτι. Το ευρύτερο κράτος, και είναι κάτι που είπαμε σήμερα και με τον Πρόεδρο, το ευρύτερο κράτος κάνει σχεδιασμό για δημόσιες μεταφορές. Με το να δημιουργούμε νέες λωρίδες, είναι σαν να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να κινείται με το αυτοκίνητο. Εμείς ως Δημοτικά Συμβούλια, αλλά και ευρύτερα το κράτος, θέλουμε να ενθαρρύνουμε και τις δημόσιες μεταφορές. Ο Στρόβολος είναι μία από τις περιοχές οι οποίες έχουν προβλήματα στις επικοινωνίες, στις μεταφορές, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες. Έχετε κάποιο σχεδιασμό, κύριε Παπαχαραλάμπους, εντάσσετε αυτό το κομμάτι σε αυτό το σχεδιασμό? Κοιτάξτε, κύριε Ποταμίτη, ευτυχώς κάνουμε ένα κομμάτι από εδώ, ένα κομμάτι από εκεί και ό,τι τύχει τελικά. Όχι, υπάρχει ευρύτερο σχεδιασμό, όχι από τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα. Αρμόδια κυβερνητικά τμήματα. Ο Στρόβολος, λόγω της γεωγραφικής του θέσης, είναι σε ένα σημείο που διέρχονται οι κύριοι οδικοί άξονες της Λευκοσίας και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το κόστος το επιβαρύνεται ο Δήμος μας. Αν σκεφτείτε ποιοι είναι οι κύριοι, η λεωφόρο Λεμεσού, η λεωφόρο Χατζιωσήφ, Ακροπόλεως, η λεωφόρο Στροβόλου, η λεωφόρο Τσερίου, διέρχονται από το Στρόβολο. Βέβαια το λαμβάνουμε υπόψη και στην συγκεκριμένη περίπτωση είπαμε ότι θα δούμε πώς μπορεί να διοχετευτεί κίνηση και από άλλες οδικές αρτηρίες. Και πότε υπολογίζετε να ξεκινήσει η δουλειά εκεί? Κοιτάξτε, εμείς ήδη είμαστε σε επικοινωνία με τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα. Το συντομότερο να ξεκινήσουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι θα γίνει ένα νέο σχεδιασμό, θα κυρωθεί η φυστάμενη προσφορά. Οπότε αυτό θα πάρει κάποιο χρονικό διάστημα. Εμείς από την πλευρά μας. Θέμα αποζημιώσεων υπάρχει τώρα? Όχι, δεν υπάρχει θέμα αποζημιώσεων. Εμείς από την δική μας πλευρά θα συνεργαστούμε με τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα, ούτως ώστε το συντομότερο να ξεκινήσει ο δρόμος. Να πω και κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, κύριε Ποταμίτη, το οποίο το έχει αναφέρει και ο αρχηγός της αστυνομίας, ο οποίος ήταν σε σύσκεψη, όντως το είπε και ο συνάδελφός σας, ο κύριος Καβαρής,
έχουν γίνει δυστυχήματα στον δρόμο. Η εικόνα του δρόμου δεν είναι αυτή που επιθυμούμε. Είναι πολύ επικίνδυνος ο δρόμος. Γι' αυτό σε συνεργασία με την αστυνομία, με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα κάνουμε σύντομα μια νέα σύσκεψη για να δούμε πώς κάνουμε κάποια βελτιωτικά έργα άμεσα για να περιορίσουμε τα όποια προβλήματα υπάρχουν μέχρι να ξεκινήσει η κατασκευή του δρόμου. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ήδη αρχίσαμε και έχουμε ερωτήματα για άλλα κομμάτια του Στροβόλου. Δεν προλαβαίνουμε όμως. Άλλη φορά. Να ανοίξουμε. Την επόμενη φορά θα ανοίξουμε και τις γραμμές. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Και εσείς καλύτερα. Κύριε, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και συνεχίζουμε.